Ξεπερνώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα φλήνα φήματα που μόλις ακούσαμε του Υπουργού Επικρατείας και σας το λέω καθαρά από την πρώτη στιγμή, όποιος αγαπάει την πατρίδα του θέλει να πετύχει νέα κυβέρνηση. Αλλά και ακριβώς επειδή αγαπάμε, κύριε Υπουργέ, την Ελλάδα, δεν θα επιτρέψουμε να τεθεί σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό της μέλλον και η ευρωπαϊκή της πορεία. Και εμείς δεν θα κάνουμε, κύριε Τσίπρα, αυτά που κάνατε εσείς επί 2,5 χρόνια από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θα μηδενίζουμε το έργο σας. Θα αναγνωρίζουμε τα όποια θετικά πετύχετε. Και σας εύχομαι ειλικρινά να πετύχετε. Δεν θα καταψηφίζουμε τα πάντα. Μακάρι να μας δώσετε την ευκαιρία να στηρίξουμε οτιδήποτε είναι προς το συμφέρον της χώρας. Αλλά και δεν θα σας αφήσουμε να πάτε τη χώρα στα βράχια. Πολύ περισσότερο που σήμερα αποκαλύπτεται ότι κανένα πρόγραμμα δεν είχατε. Καμία επαφή με την πραγματικότητα δεν είχατε. Εκβιάσατε πρόωρες εκλογές, τις κερδίσατε με ψέματα που τώρα πια αποδεικνύεται. Και να ξέρετε κάτι, σας το λέω προκαταβολικά, αλλά δεν σας το λέω με αντιπαλότητα. Η συνέπεια στο ψέμα και την πλάνη, δηλαδή η αιμονή σε πράγματα που αποδεικνύονται ψέματα και πλάνες, δεν είναι αρετή. Είναι ελάττωμα βαρύτατο. Αντίθετα, αρετή είναι στον άλλο να μπορείς να πεις, μπορείς σε κάθε σου βήμα να με υπονόμευσες, αλλά εγώ θα σε στηρίξω, γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον του τόπου. Κοίτα μονάχα, μη βλάψεις τη χώρα μας. Και αυτή είναι η αρετή της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω λοιπόν πού βρίσκεται η χώρα που παραλάβατε και πού βρισκόταν όταν εμείς την παραλάβαμε. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι του 12 βρήκαμε την Ελλάδα με 9,5% έλλειμμα για τη χρονιά εκείνη, με 7% ύφεση, με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες 9,5 δισεκατομμύρια και με την αξιοπιστία της χώρας μηδενική στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν αναλάβατε εσείς πριν 15 μέρες, είχε η Ελλάδα σχεδόν εξαλείψει τα ελλείμματα και πέρσι το 2014 έκλεισε τη χρονιά με σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα για δεύτερη χρονιά. Μέχρι πριν λίγο βέβαια, το κόμμα σας αμφισβητούσε τα πρωτογενή πλεονάσματα που βγάζαμε. Επί 2,5 χρόνια τα λέγατε εικονικά και ανύπαρκτα. Τώρα τα αποδέχεστε. Να σας θυμίσω λοιπόν, πλεονάσματα εμείς φτιάξαμε και εσείς βρήκατε. Εμείς ήμασταν εκείνοι που μετατρέψαμε μέσα σε 2 χρόνια τα τεράστια ελλείμματα σε πλεονάσματα. Και αν εσείς στέκεστε τώρα, είναι γιατί εμείς σας παραδώσαμε στέρεα θεμέλια. Και μη προκαλείτε, όπως έγινε νωρίτερα στη Βουλή, για το ποιος στέκεται όρθιος και ποιος κυφτός στο Eurogroup. Σας εύχομαι, όταν μπαίνετε και κυρίως όταν βγαίνετε από το Eurogroup, να είστε το ίδιο όρθιοι που ήμασταν εμείς. Και επειδή άκουσα και κάποιες αμφισβητήσεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της περασμένης χρονιάς του 2014, να είμαστε σαφείς. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι και τον Νοέμβριο, το πλεόνασμα για το 2014 προβλεπόταν πολύ πάνω από το στόχο, δηλαδή το 1,5% του ΑΕΠ. Βέβαια, όπως προειδοποιήσαμε πολλές φορές, η αβεβαιότητα που δημιούργησαν οι πρόωρες εκλογές που εσείς προκαλέσατε είχαν σαν αποτέλεσμα την καθίζηση των εσόδων τους 2 τελευταίους μήνες, αλλά μόνο τους 2 τελευταίους μήνες και εξαιτίας σας. Και πόσες φορές δεν σας είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό. Μετά, να πω ότι εσείς ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή διακηρύσατε με αλαζονία ότι δεν πρόκειται να πληρώσετε τον έμφυα. Ορίστε και η σχετική σας δήλωση. Παρακαλώ. Ήτανε τον Απρίλιο του 12. Και μάλιστα δίνατε την εκπομπή αυτή στον κύριο Θοδωράκη. Λίγο καιρό αργότερα, σε άλλη τηλεοπτική σας συνέντευξη, διευκρινίζατε ότι δεν θα πληρώσετε έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχετε σπίτι στο όνομά σας. Και αν θέλετε, είναι στον κύριο Αυτιά 9 Δευτέρου του 2013.
Ιδού. Αλλά πουθενά, πουθενά κύριε Πρωθυπουργέ, δεν καλέσατε τον κόσμο να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και την ίδια στιγμή μάλιστα στελέχη του κόμματός σας, την ίδια εποχή αυτή που μιλάμε, και οι σημερινοί βουλευτές σας καλούσαν δημόσια τον κόσμο να μην πληρώνει τον έμφυα. Και αν θέλετε εδώ πέρα υπάρχει και απάνθισμα από τέτοιες δηλώσεις και παρακαλώ για τα πρακτικά. Και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ειδικά ο έμφυα πληρωνόταν κανονικά. Τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο κόσμος πλήρωσε λιγότερα και τώρα ξαφνικά τον καλείται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του για το καλό της πατρίδας. Για το καλό της πατρίδας. Να τις πληρώσει. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Άλλη ήταν η πατρίδα μας τότε, κύριε Τσίπρα? Ήταν διαφορετική η πατρίδα μας? Και ακόμα εσείς βρήκατε τη χώρα μας σε ανάκαμψη. Όχι σε βαθιά ύφεση όπως εμείς. Σύμφωνα με όλα τα επίσημα στοιχεία της Ευρώπης, της Κομισιόν στην προκειμένη περίπτωση, το 2014 η Ελλάδα σημείωσε ανάπτυξη 1%. Αυτό παραλαμβάνετε και αυτό να το θυμάστε. Και προβλέπετε για την τρέχουσα χρονιά ανάπτυξη 2,5%. Αν δεν συμβούν έκτακτα γεγονότα που όλοι ευχόμαστε να μην συμβούν. Η ανεργία είναι τώρα 25,5%, όπως και πριν 2,5 χρόνια. Μόνο που τώρα πέφτει σταθερά, ενώ όταν εμείς αναλάβαμε ανέβαινε η λυγκιωδός. Εμείς τη φρενάραμε. Εμείς την αντιστρέψαμε. Και εσείς ελπίζω πάλι να μην την αυξήσετε. Και ακόμα μιλάτε για αποτυχία της πολιτικής μας. Το ότι εξαλείψαμε 9,5% έλλειμμα και βγάλαμε τη χώρα σε ανάκαμψη και πληρώσαμε 6,5 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές και περάσαμε μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και όλα αυτά μέσα σε 2,5 χρόνια με συνεχή δική σας υπονόμευση. Σας φαίνεται αποτυχία πολιτικής ή μήπως είναι μυσαλόδοξο αυτό που λέτε? Το χρέος της χώρας το βρήκατε εκτός ελέγχου. Στηρίξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση Παπαδήμου να το κουρέψει ονομαστικά κατά 105 δισεκατομμύρια. Ύστερα η δική μας κυβέρνηση έκοψε άλλα 20 δισεκατομμύρια με επαναγορά ομολόγων πολύ κάτω από την ονομαστική τιμή. Εσείς όλα αυτά ήσταν αντίθετοι. Τώρα μας λέτε ότι το χρέος της χώρας είναι 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από τις προβλέψεις. Μπερδεύετε το χρέος της γενικής με το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν έχουμε αύξηση χρέους. Τα ρέπος είναι χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν είναι δημόσιο χρέος, μην μπερδεύεστε. Το χρωστάει το κράτος στον εαυτό του το ρέπος. Σε ό,τι αφορά τη γενική κυβέρνηση, στις προβλέψεις ακριβώς είμαστε. Ξεχνάτε επίσης ότι μας χρεώνουν ακόμα ως χρέος τα 10 δισεκατομμύρια από το υπόλοιπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΟΥΧΟΥΣΟΥ, που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Εμείς αυτά δεν σκοπεύαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα επιστρέφουμε σβήνοντας ακόμα 10 δισεκατομμύρια χρέους. Ήμασταν καλύτερα από τις προβλέψεις. Αν εσείς τώρα τα χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε ανάγκες που δημιουργείτε, τότε ναι, θα υπάρξει αύξηση χρέους. Χώρια που τότε θα σας βάλουν και νέα προαπαιτούμενα. Γιατί θα αλλάξουν τη χρήση τους και θα το περάσουν αυτό το χρέος για νέο αναγκαστικό δανεισμό. Και επιπλέον, το πραγματικό χρέος της χώρας είναι ακόμα 16 δισεκατομμύρια πιο χαμηλό. Γιατί προβλέπονται 16 δισεκατομμύρια επιστροφή από την ιδιωτικοποίηση των τριών τραπεζών στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν εσείς δεν τις ιδιωτικοποιήσετε, θα έρθετε σε σύγκρουση με το ευρωσύστημα συνολικά και επιπλέον θα φορτώσετε άλλα 16 δισεκατομμύρια στο χρέος που αλλιώς θα έσβηναν. Και αφού πάτε γυρεύοντας, να σας πω και το εξής. Εμείς από τις αποκρατικοποιήσεις που έγιναν πετύχαμε 7,7 δισεκατομμύρια έσοδα, από τα οποία ήδη έχουμε εισπράξει 3,7. Και αυτά πάνε απευθείας στη μείωση του χρέους. Και στη φετινή χρονιά προγραμματίζαμε άλλα 2 δισεκατομμύρια, θα εισπράταμε ίσως και 3 δισεκατομμύρια. Αν εσείς ακυρώσετε όμως τις αποκρατικοποιήσεις που έγιναν και δεν προχωρήσετε σε άλλες, θα χάσετε τουλάχιστον 6 δις. Και αυτά δεν θα αφαιρεθούν από το χρέος όπως εμείς προγραμματίζαμε. Μην μιλάτε για χρέος λοιπόν. Προχωρώ. Και η αξιοπιστία της χώρας αποκαταστάθηκε στο διάστημα που ήμασταν κυβέρνηση πλήρως στο εξωτερικό. Επί 2 χρόνια ο διεθνής τύπος πρόβαλε τις επιτυχίες της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Και στο δημοσιονομικό και στις μεταρρυθμίσεις και στην ανάκαμψη.
Ζήταγαν ίσως περισσότερα, ναι, στις μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν αρνήθηκε κανείς εκείνα που γίνανε. Εσείς αντίθετα όλα αυτά τα ειρωνευτήκατε πάντοτε. Και τώρα θέλετε να χτίσετε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες. Και εμείς θα σας βοηθήσουμε να χτίσετε, αν το εννοείτε πραγματικά. Αλλά για την ώρα βλέπω να θέλετε μάλλον να γκρεμίσετε εκείνα τα οποία καταφέραμε. Και σε αυτό ασφαλώς θα είμαστε απέναντι. Και μην ξεχνάτε ακόμα ότι επί της δικής μας διακυβέρνησης η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας συνεχώς αναβαθμιζόταν. Τώρα σε 15 μέρες της δικής σας διακυβέρνησης όλοι οι διεθνείς οίκοι υποβαθμίζουν τη χώρα μας ή ετοιμάζονται να το κάνουν. Και αυτό μην το υποτιμάτε. Γιατί η αξιολόγηση από τους διεθνούς οίκους είναι το εισιτήριο για να βγεις διεθνείς αγορές. Και είναι το μόνο που μπορεί να σε απαλλάξει από την πίεση των δανειστών να μπορείς να βγεις διεθνείς αγορές. Με δύο λόγια, εμείς πράγματι παραλάβαμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά παραδώσαμε χώρα που στέκεται στα πόδια της. Εσείς χώρα παραλαμβάνετε σήμερα. Κοιτάξτε να την παραδώσετε καλύτερα από ό,τι τη βρήκατε. Και να ξέρετε ότι από τη στιγμή που η Βουλή αποφάσισε να μην εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, το τραπεζικό σύστημα έχει απολέσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια. Επενδύσεις που ήταν έτοιμες να προσφέρουν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες έχουν παγώσει. Η πατρίδα μας είναι πάλι στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου με τρόπο δραματικό. Η έξοδος Ελλάδας από την Ευρωζώνη έγινε πάλι αντικείμενο ζωηρής συζήτησης. Και αυτό βλάπτει πολλαπλά και την οικονομία μας και την κοινωνική μας σταθερότητα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί λέτε και διάφορες θεωρίες περί διαπραγμάτευσης. Θεωρίες που άλλες φορές δείχνουν μια συμπαθητική κατά τα άλλα αφέλεια και άλλες φορές μια πολύ επικίνδυνη ανευθυνότητα. Να σας βοηθήσω λοιπόν. Όταν αναλαμβάνεις τη χώρα σου σε κατάσταση απελπιστική με 9,5% έλλειμμα και 7 ύφεση, δεν έχεις πολλά περιθώρια. Εμείς εκεί βρισκόμασταν. Μην μας κάνετε λοιπόν μαθήματα διαπραγμάτευσης με βάση το τι συνέβαινε τότε. Όταν αναλαμβάνεις τη χώρα σου σε συνθήκες τόσο δραματικές, έχεις ασφυκτικές ανάγκες. Πρέπει να τις καλύψεις. Πρέπει να ενισχύεις τη θέση της χώρας, ώστε να μπορείς στη συνέχεια να πετύχεις κάτι καλύτερο. Αυτό κάναμε. Καλύψαμε τις άμεσες ανάγκες, αρχίσαμε να βελτιώνουμε τη θέση της χώρας, περάσαμε από την επόμενη χρονιά αμέσως σε πλεονάσματα, βελτιώθηκε ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αυτός που τώρα με τις πρόωρες εκλογές έχει αποσυντονιστεί, μειώθηκε στο μισό ύφεση για το 2013 και περάσαμε το 2014 στην ανάκαμψη. Και όταν ενισχύσαμε τη διαπραγματευτική μας θέση, αρχίσαμε να ζητάμε περισσότερα για να πετύχουμε περισσότερα. Από τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση πετύχαμε, που δεν ήθελαν καν να την ακούσουν, ως την αναστολή πληστηριασμών και για το 2013 και για το 2014, που δεν την ήθελαν, αλλά και αυτή την κάναμε. Και φυσικά θα την επεκτείναμε και το 2015. Ως τη μείωση του έμφυα, όπου ζήταγαν εισπράξη 3 δις και τα κατεβάσαμε στα 2,65 δισεκατομμύρια. Και έτσι δύο φορές μειώθηκε ο φόρος ακινήτων. Ως τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, του φόρου πετρελαίου κατά 30%, με διατήρηση της ενίσχυσης για τα δύναμα νοικοκυριά. Και βεβαίως ως 100 δόσεις και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που η Τρόικα δεν ήθελε να ακούσει, εμείς τα επιβάλαμε, εσείς τότε δεν τα ψηφίσατε και σήμερα τα εξαγγέλνετε. Εξαγγείλατε αυτό που ήδη έχουμε κάνει. Και όπως θα δείτε δεν είναι το μόνο. Και ενισχύσαμε έτσι τη διαπραγματευτική θέση της χώρας για ένα λόγο ακόμα. Γιατί στο μεταξύ βγήκαμε με επιτυχία στις αγορές, αποδείξαμε ότι μπορούμε να δανειζόμαστε ξανά ως χώρα φυσιολογική. Και τώρα μας λέτε για το email Χαρδούβελη. Μάλλον δεν το έχετε διαβάσει. Γιατί εκεί μέσα αναφέρονται μέτρα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά εμείς απορρίπταμε όλα σχεδόν. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά. Και τα προηγούμενα χρόνια η Τρόικα επίσης ζητούσε υπέρογκα μέτρα, που εμείς επίσης απορρίψαμε ως το τέλος. Και πιάσαμε τους στόχους, τους ξεπεράσαμε μάλιστα, μοιράσαμε και κοινωνικό μέρισμα, αλλά πρόσθετα μέτρα δεν πήραμε ούτε τότε. Και πάρτε αν θέλετε ένα σχετικό έγγραφο, ήδη εμπιστευτικό από τον Νοέμβριο του 2013, για να δείτε τι μας ζήταγαν για το 2014. Πρόσθετα μέτρα λιτότητος 1 δισεκατομμυρίου. Δεν πήραμε κανένα. Και πιάσαμε και το στόχο του 2014. Μη μας μιλάτε λοιπόν για διαπραγμάτευση. Και τις μεταρρυθμίσεις αυτές εσείς τις λιδωρούσατε επί 2,5 χρόνια. Και τώρα έρχεται ο κύριος Βαρουφάκης και μας λέει ότι συμφωνεί
με το 70% των μέτρων του μνημονίου. Χθες το ξαναείπε, απόψε το ξαναμπέρδεψε, αλλά εν πάση περιπτώσει έπειτα πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει καταλάβει ότι εμείς μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για την τελευταία αξιολόγηση έχουμε δεχθεί λιγότερα. Επισήμως όχι πάνω από το 63%. Αλλά για πείτε μου, ποια από αυτά τα 70%, τα σωστά που αναγνωρίζετε σήμερα, τα τώρα ή τα παλιά, τα ψηφίσατε εσείς ποτέ στη Βουλή? Επί 2,5 χρόνια για αυτό το 70% που τώρα αναγνωρίζετε, δεν μας λέγατε πουλημένους, δοσύλλογους, οσφιοκάμπτες και δεν ψηφίσατε ποτέ ούτε ένα? Και σήμερα κάνετε την κολοτούμπα και δεν νιώθετε ανάγκη να πείτε ένα συγγνώμη έστω για όσα συκοφαντικά λέγατε σε βάρος μου? Και βέβαια σύρατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές με συνέπειες οδυνηρές. Είχαμε ήδη βγει στις αγορές. Με το που εμφανίστηκε όμως και πάλι η πολιτική αβεβαιότητα, ανέβηκαν ξανά τα spreads, πως τότε υποχωρούσανε, και έτσι έκλεισαν για την Ελλάδα οι αγορές. Όσο πλησίαζε το φάσμα των εκλογών, τα spreads σκαρφάλωναν, το χρηματιστήριο βυθιζόταν, τα έσοδα υποχωρούσαν, η θέση μας αποδυναμόταν. Και τελικά εκεί πηγαίναμε για έξοδα από το μνημόνιο ένα χρόνο νωρίτερα, με πιστοληπτική μάλιστα γραμμή στήριξης. Τώρα φοβάμαι ότι εσείς μας οδηγείτε σε ένα νέο μνημόνιο αναγκαστικού δανεισμού, δυστυχώς. Και εδώ είναι πια που ξεπεράσατε και τον εαυτό σας. Εσείς ο ίδιος προεκλογικά μας λέγατε να μην τολμήσουμε να ζητήσουμε ποτέ παράταση του μνημονίου. Και όπως λέει και αυτό που καταθέτω, λέγατε η έξοδος απαιτεί ξύλωμα του καθεστώτος, όχι μηνιαία ή εξάμηνη παράταση. Και εδώ μέσα από τη Βουλή προχθές το ίδιο μας είπατε. Την παράταση τη θεωρούσατε καταστροφική. Και τώρα διαμαρτύρεστε ότι ζητάμε παράταση μόνο για 2 μήνες και όχι για 6. Τι να πει κανείς εδώ, η επιστήμη πια σηκώνει τα χέρια, κύριε Τσίπρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε άλλους 4 μήνες παράταση του μνημονίου, γιατί δεν τη ζητάτε μόνοι σας? Φοβάστε τις συνιστώσεις σας? Φοβάστε τα αποκαλυπτήρια? Και άλλοι τι σας φταίνε? Χώρια που αν εμείς ζητάγαμε και παίρναμε 6 μήνες παράταση, θα μας λέγατε σήμερα ότι σας έχουμε δεμένα τα χέρια για άλλους 4 μήνες. Το ξέρουμε καλά αυτό. Και να σας πω και αυτό. Εμείς ζητώντας παράταση, ετοιμάζαμε το δικό μας επόμενο βήμα για τον τόπο. Να βγούμε από το μνημόνιο όσο γίνεται πιο γρήγορα, τέλος Φλεβάρι. Όχι το δικό σας επόμενο βήμα. Που αν ρωτήσετε, κανείς δεν το ξέρει. Κανείς ακόμα δεν το γνωρίζει. Εδώ το ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Τώρα το ψάχνετε. Και το βαφτίσατε γέφυρα ή όπως αλλιώς θέλετε. Και δείτε τις πρώτες συνέπειες πολιτικής σας. Τα επιτόκια εντόκων γραμματείων ανέβηκαν ήδη από το 2% στο 2,75%. Σε αιτήσια βάση, αν δεν ανέβουν κι άλλο, αυτό σημαίνει πάνω από 100 εκατομμύρια πρόσθετη επιβάρυνση στον χρόνο. Ενώ πέρσι από τη μείωση των επιτοκίων στα 11, είχαμε ελάφρυνση του προϋπολογισμού κατά 200 εκατομμύρια και παρακαλώ για το συγκεκριμένο αυτό σχήμα. Και ακόμα, το γεγονός ότι περνάει η ρευστότητα των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ήταν μέχρι τώρα, στον ΕΛΑ, σημαίνει ότι το τραπεζικό κόστος επιβαρύνεται, προσέξτε, κατά 800 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτό θα το υποστεί η αγορά και βεβαίως θα πλήξει την ανάκαμψη. Ήδη σας προειδοποίησαν δημόσια οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν με το πρόγραμμά σας, ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό μειώνονται ή και ακυρώνονται. Ότι οι εγγυητικές επιστολές από τις ελληνικές τράπεζες άρχισαν να μην γίνονται δεκτές. Ότι η χώρα μπαίνει και πάλι σε ένα ασφυκτικό κλοιό οικονομικής απομόνωσης. Και αυτό σημαίνει ξανά ύφεση. Εσείς όμως νομίζετε ότι έτσι κάνετε δυναμική διαπραγμάτευση. Εγώ σας λέω ότι αποδυναμώνετε έτσι τη χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Εμείς ενισχύσαμε την Ελλάδα έτσι ώστε να έχει τη λιγότερη ανάγκη από τους δανειστές της. Εμάς τώρα μας ξαναφέρνετε στην ανάγκη τους. Και φοβάμαι ότι πάτε να συγκρουστείτε μαζί τους από τη θέση της απόλυτης αδυναμίας. Μιλάτε συνεχώς, το άκουσα και πριν, για ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για να στενοηθούμε κάποτε.
Η Ελλάδα πέρασε μια σοβαρότατη κοινωνική κρίση. Άρχισε να βγαίνει σταδιακά. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν υπάρχει πουθενά το μαγικό κουμπί που αρκεί να το γυρίσεις για να αρχίσουν να τρέχουν τα λεφτά στους δρόμους. Αλλά η κατάσταση τον τελευταίο χρόνο άρχισε πραγματικά να βελτιώνεται. Και αν μέναμε στην πορεία αυτή, σύντομα τη βελτίωση θα την ένιωθαν πολύ περισσότεροι. Αν επιμένετε να δώσετε στους πάντες τα πάντα, στο τέλος δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δώσετε σε κανέναν τίποτα και θα υποχρεώσετε τη χώρα σε οδυνηρά μέτρα. Όταν δίνεις από αυτά που δεν έχεις, τότε υποχρεώνεσαι σύντομα σε πολλαπλάσιες περικοπές. Τέτοιες πέτσινες παροχές οδηγούν πάντοτε σε οδυνηρές περικοπές. Πέρσι το Σεπτέμβριο εξαγγείλατε το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο στη συνέχεια υποσχεθήκατε να το χρηματοδοτήσετε πώς, με κούρεμα χρέους. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο σας ψέμα. Και τώρα τι θα γίνετε χωρίς κούρεμα? Σας προειδοποιούσαμε ότι κούρεμα χρέους έγινε το 12, όταν το χρέος μας ήταν σε ιδιωτικά χέρια. Τώρα το χρέος μας είναι σε δημόσια χέρια. Το χρωστάμε δηλαδή σε κράτη-μέλη, σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κουρευτεί. Κάτι τέτοιο θα μας έφερνε σε σύγκρουση με όλους. Εσείς επιμείνατε. Κεντρικό σας θέμα στην εκστρατεία σας στην προεκλογική ήταν ότι θα απαιτήσετε κούρεμα χρέους. Τώρα πια σας το είπανε όλοι, δεν γίνεται. Και μάλλον το κατάλαβε και ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά με αυτά που ακούω από εδώ και από εκεί δεν παίρνω κιόρκο. Αυτές τις μέρες αποκαλύφθηκε ότι πάτε σε διαπραγμάτευση από το μηδέν. Αλλά δεν έχει το παραμικρό σχεδιασμό δοθεί η εικόνα ενός σχεδιασμού για το τι θα κάνετε. Οι άλλοι έχουν απορρίψει τη βασική σας απέτηση για το κούρεμα. Και τώρα μιλάτε με γενικότητες για συμφωνία γέφυρα ή για συμφωνία συμβόλαιο. Συμφωνία γέφυρα ή συμφωνία συμβόλαιο. Μέχρι τώρα μνημόνια τα λέγατε όλα αυτά, κύριε Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων. Και εδώ αρχίζουν μια σειρά από παρεξηγήσεις. Σας το λέω χωρίς αντιπαλότητα, γιατί έχει τελειώσει η προεκλογική μας εκστρατεία. Σας το λέω γιατί συμβαίνει να διαχειρίζετε τις τύχες του τόπου. Και γιατί δεν θέλω τίποτα να συμβεί στον τόπο. Νομίζετε ότι η έξοδος της χώρας από το ευρώ είναι αδύνατη? Κάντε λάθος. Βεβαίως νομικά δεν μπορεί να σε διώξουν. Αλλά πολιτικά και οικονομικά μπορεί να σε αναγκάσουν μόνος σου να φύγεις. Μπορούν να σου ασκήσουν ασφυκτικές πιέσεις, να σου προκαλέσουν ασφυξία ρευστότητας που θα καταστήσει αναπόφευκτη την αποχώρησή σου από την Ευρωζώνη. Και φοβόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες πιθανές προοπτικές. Και σημασία δεν έχει εδώ ποιοι είναι οι κακοί. Σημασία έχει να μην συμβεί το κακό στη χώρα. Σημασία δεν έχει πώς θα πληρώσουν και εκείνοι για ό,τι κακό συμβεί. Σημασία έχει ότι αυτό που για εκείνους θα είναι απλώς δυσάρεστο, για μας μπορεί να είναι ολέθριο. Και εμένα η χώρα μου με νοιάζει. Και όταν βλέπω κάποιον να με πηγαίνει κατευθείαν στα βράχια, δεν έχω πρόβλημα με τα βράχια. Αυτόν που την πηγαίνει στα βράχια προσπαθώ να προειδοποιήσω. Νομίζετε ότι με το που θα θέσετε τις απαιτήσεις σας με δυναμικό τρόπο θα αρχίσατε να βρίσκετε συμμάχους στην Ευρώπη? Φοβάμαι ότι πέφτετε έξω. Ακούσαμε στην αρχή πολλούς παρηγορητικούς λόγους από πολλούς. Αλλά τελικά όλοι σας είπαν: πηγαίνετε να τα βρείτε με τους εταίρους σας και με το Δέλτα Νιτάφ. Και μια που λέω Δέλτα Νιτάφ, από εσάς η λέξη αυτή φαίνεται να μην υπάρχει. Θα το ξανασυζητήσουμε κάποτε. Αλλά νομίζατε ότι πήρατε στήριξη από τη Ουάσιγκτον. Πριν όμως η Ουάσιγκτον δεν βάζει λεφτά. Και λίγα 24 ώρα αργότερα σας έστειλε το μήνυμα να τα βρείτε με τους εταίρους και το Δουνουτού. Νομίζατε ότι θα σας στηρίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Πέσατε έξω. Η Πορτογαλία το ξεκαθάρισε απόλυτα, η Ισπανία το ίδιο. Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Γαλλίας δήλωσε πως η κίνηση Ντράγκη, που ήταν η αρχή που κλείνουν οι κρουνοί, οι βρύσες της ρευστότητας, είναι απολύτως θεμητή. Ο σοσιαλιστής υπουργός της Ιταλίας, ο κ. Ρέντζι, σας είπε πως η κίνηση Ντράγκη είναι και θεμητή και προσήκουσα. Επομένως, πού είναι η συμμαχία του Νότου? Και ύστερα καταστρέφεται τα πάντα. Χωρίς λόγο. Από το πουθενά. Χωρίς να σου το ζητήσει κανένας. Ο ένας υπουργός σας ονομάζει την κατεξοχήν φίλη Ιταλία χώρα χρεοκοπημένη. Ο άλλος λέει ότι υπάρχει plan B να δανειστείτε από Ρωσία και Νέα Αμερική. Και ταυτόχρονα προβαίνει και σε χαρακτηρισμούς υβριστικούς προς το διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Μια ισχυρή σχέση
κύριε Τσίπρα, θέλει χρόνια για να φτιαχτεί και θέλει μόνο λίγα λεπτά για να την κρεμίσετε. Οι επιπτώσεις από τέτοιες συμπεριφορές δεν σας νοιάζουν? Διακηρύσσετε ότι δεν πάει άλλο λιτότητα. Μα κανείς δεν θέλει μονομερή λιτότητα. Αλλά σήμερα στρέφονται πολλοί εναντίον σας που έχουν δημόσια καταγγείλει την πολιτική της λιτότητας. Γιατί άραγε? Διότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όταν λέμε ότι διαφωνούμε με τη μονομερή λιτότητα, εννοούμε ότι πρέπει η οικονομία να παίρνει ανάσες, να αρχίσει να αναπτύσσεται. Με επενδύσεις, με μεταρρυθμίσεις που χτυπούν τη γραφειοκρατία, που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, με εξασφάλιση ομαλής ρευστότητας, όχι να συνεχίζονται σπατάλες. Σε επενδύσεις τις διώχνετε. Ήδη με αυτά που προλάβατε να πείτε, έφυγαν όλοι οι ξένοι από το διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα έρευνας υδρογαν ανθράκων. Τρεις διεθνείς κολοσσοί, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, εταιρείες τους, είχαν πάρει φακέλους για να υποβάλουν προσφορές και έφυγαν όλοι μετά τις εκλογές. Συγχαρητήρια. Όμως μόνο μια οικονομία που αναπτύσσεται μπορεί να ξεπεράσει και τα προβλήματα του χρέους και τα ελλείμματα και τα κοινωνικά ζητήματα της φτώχειας. Αλλά λέξη δεν είπατε για την κουβέντα για ανάπτυξη προχθές στην ομιλία σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Μια μισή ώρα προγραμματικών δηλώσεων. Ούτε μια λέξη για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν πως όταν εσείς λέτε λιτότητα εννοείται κάτι το διαφορετικό. Εννοείται να εξακολουθήσουν να υπάρχουν ελλείμματα και να τα χρηματοδοτούν άλλοι. Εννοείται να μην απομακρυνθεί κανείς από το δημόσιο. Ούτε καν εκείνοι που βρέθηκαν με πλαστά πιστοποιητικά. Εννοείται να συνεχίζεται η απίστευτη σπατάλη που γινόταν στη δημόσια υγεία και που εμείς σταματήσαμε. Και εσείς καταψηφίζατε τότε όλα τα σχετικά μέτρα. Και αυτό λιτότητα είναι? Και αυτό πρέπει να ανατραπεί? Εννοείται να μην υπάρχει αυστηρή αξιολόγηση προσωπικού στο δημόσιο, όταν η αξιολόγηση γίνεται παντού στον κόσμο? Και αυτό λιτότητα είναι? Εννοείται να σταματήσουν και να ανατραπούν οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται παντού στον κόσμο? Και οι ιδιωτικοποιήσεις λιτότητα είναι? Να μην έρθουν επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους ανέργους? Και αυτό λιτότητα είναι? Αυτά πολεμήσατε στην αντιπολίτευση και αυτά σταματάτε σήμερα ως κυβέρνηση. Αυτά που πολεμάτε δεν είναι λιτότητα, κύριε Τσίπρα. Ανάπτυξη λέγεται αυτά που πολεμάτε. Εύχομαι να σας ακούσουν με προσοχή στο εξωτερικό. Να μην ζήσετε τη μοναξιά του απομονωμένου. Όμως φοβάμαι ότι τώρα θα πάτε στις Βρυξέλλες και θα πετύχετε το ακατόρθωτο. Να ενώσετε τον Ευρωπαϊκό Βορρά και τον Ευρωπαϊκό Νότο εναντίον της Ελλάδας. Προσέξτε το. Και η διαφορά τους ήταν ακριβώς αυτή. Στο ότι οι μεν ήθελαν πολύ περισσότερο ανάπτυξη από τους άλλους. Βέβαια θα απαντήσετε ότι εσείς έχετε την εντολή του ελληνικού λαού να τα αλλάξετε όλα. Ναι, αλλά διαβεβαιώνετε τους πάντες μέσα στη χώρα ότι δεν πρόκειται να έρθετε σε σύγκρουση με τους εταίρους μας. Ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσετε έξοδο από το ευρώ. Και βεβαίως τέτοια εντολή να προκαλέσετε σύγκρουση δεν έχετε πάρει από τον ελληνικό λαό. Ας δούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα ορισμένα άλλα σημεία των προγραμματικών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού σήμερα είναι λάθος. Θα προκαλέσει, φοβάμαι, άνοδο της ανεργίας. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πουλήσουν κάποιους για να δώσουν αύξηση στους υπόλοιπους. Χώρια που μπορεί να καταστρατηγηθεί η επιλογή αυτή με επιστροφή στα μπλοκάκια. Χώρια που θα χαθούν έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν λέω ότι θα εκλειφθεί ως κάζους μπέλι από τους εταίρους μας. Δεν σας ενοχλεί αυτό? Γιατί εγώ οφείλω να σας πω, υπάρχουν ανάμεσά τους κράτη που μας δάνεισαν και που έχουν χαμηλότερο βασικό μισθό από εμάς. Και τώρα θα δουν από εμάς να τον αυξάνουμε και να τους ζητάμε επιπλέον να κουρέψουν όσα μας είχαν προηγουμένως δανείσει. Η κατάργηση του ΕΝΦΙ από φέτος μπορεί να γίνει μόνο με υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Και τα έσοδα που θα χάσετε θα πρέπει από αλλού να αναπληρωθούν. Από πού και πώς? Πρόσθετα φορολογικά μέτρα μου μυρίζουν και εδώ. Για την αύξηση του αφορολόγου του 12.000 είμαστε οι πρώτοι που θα το θέλαμε, μακάρι. Πρέπει μόνο να μας πείτε τα 2,5 δισεκατομμύρια τουλάχιστον που θα χρειαστούν. Από πού θα τα βρείτε, από άλλους φόρους? Η αποκατάσταση της 13ης σύνταξης για 1.200.000 χαμηλοσυνταξιούχους είναι μέτρο που μπορεί να στηριχθεί. Και το είχαμε και εμείς στο πρόγραμμα. Δεν είμαι πια βέβαιος ότι μπορεί να γίνει φέτος. Ίσως την επόμενη χρονιά να είναι πιο εύκολο. Εμείς όμως οφείλω να σας πω ότι είχαμε προχωρήσει στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους που έχει γίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Τη θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Που
που αφορά σε όλες τις αδύναμες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και που ξεκίνησε ήδη με επιτυχία, πιλωτικά. Προτεραιότητά μας ήταν να γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα. Θα το εγκαταλείψετε, θα το προχωρήσετε και με τι λεφτά θα γίνουν όλα αυτά? Εσείς βέβαια δώσατε διαβεβαιώσεις ότι θα τηρήσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αλλά εξαγγείλατε κάποια μέτρα για τώρα, κάποια για αργότερα. Σε όλα όμως σας λέω, με μηδέν κοστολόγηση, με μηδέν χρονοδιάγραμμα. Συσκότηση έχετε επιβάλει στο πρόγραμμά σας. Ζητάτε μετά να αλλάξει για φέτος ο δημοσιονομικός στόχος από 3% στο 1,5%. Εντάξει. Αλλά να θυμάστε πως ό,τι μας βγάζει από το στόχο του 3% πλεονάσματος για φέτος αναγκαστικά θα πρέπει να καλυφθεί με αναγκαστικό δανεισμό, με νέο μνημόνιο. Για το 3% αφορά και την προγραμματισμένη πλήρη κάλυψη πληρωμών για τόκους που δεν θα μπορεί πια να τους καλύψει μόνη της η Ελλάδα όπως είχαμε εμείς προγραμματίσει. Άρα θα πρέπει και πάλι να δανειστούμε. Συν όσα θα πρέπει να μας δανείσουν για την εξόφληση δανείων και ομολόγων που φέτος λήγουν, που εμείς προγραμματίζαμε να τα καλύψουμε από πού, από πού, από τις αγορές. Συν όσα υπολογίζουν για το δημοσιονομικό κενό φέτος, που οφείλω να σας πω έχει μεγαλώσει από το ξεχαρβάλωμα στα έσοδα που προκάλεσαν τελευταίες εκλογές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα είστε υποχρεωμένοι σε νέο αναγκαστικό δανεισμό, δηλαδή σε νέο μνημόνιο. Και αν τελικά δεχτείτε, γιατί κανείς δεν ξέρει, την επέκταση του σημερινού προγράμματος, τότε θα καταλήξετε και σε αξιολόγηση για το παλιό μνημόνιο και σε νέα προαπαιτούμενα και για το καινούριο μνημόνιο. Γιατί προσέξτε, ό,τι φορτώσετε φέτος στο λογαριασμό θα το βρείτε αμέσως μπροστά σας σε περιοριστικά μέτρα και σε καινούρια σκληρή λιτότητα. Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Εθνική αξιοπρέπεια δεν είναι να ζητάς, να έχεις το δικαίωμα να ζητάς να σε δανείζουν οι άλλοι επάπειρον και ύστερα να σου κουρεύουν το χρέος και να σου ξαναδανείσουν. Αυτό λέγεται εθνική φαντασίωση. Και για να είμαι δίκαιος μαζί σας, θέλω να επενέσω κάτι που είπατε χθες, ότι τα πλεονάσματα ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσίπρα. Αυτό σας λέμε εδώ και χρόνια. Αυτό κάναμε εδώ και χρόνια. Δημιουργήσαμε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία εσείς σήμερα ξανεμίζετε. Και δεν ακούσαμε μια λέξη αναγνώρισης ότι τα πλεονάσματα δημιουργήθηκαν προφανώς από τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά με επιμονή της δικής μας κυβέρνησης. Εθνική αξιοπρέπεια λοιπόν είναι να βγάζεις πλεονάσματα, να φτάσεις στη χώρα σου να μην έχει ανάγκη από τέτοια δανεικά. Και κάνατε και ένα άλλο επικίνδυνο λάθος. Επιμένετε ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο. Ακούστε. Νομίζετε ότι η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται μόνο από το ύψος του, το ονομαστικό του ύψος και τη σχέση με το ΑΕΠ? Λάθος. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Και από το πόσο χρέος έχει μια χώρα, το ονομαστικό του μέγεθος, και από τη σχέση του με το ΑΕΠ, και από το πόσο υψηλά επιτόκια πληρώνει και για πόσα χρόνια, και από το πότε λύγει, δηλαδή πότε το ξεχρεώνει. Γιατί άλλο πράγμα, να υποχρεωθείς να ξεχρεώσεις 50 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια και να πληρώνεις 5% τόκο, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, πράγμα που θα σε πνίξει, και είναι εντελώς διαφορετικό να πληρώνεις 0,5% το χρόνο, δηλαδή 250 εκατομμύρια μόνο, και να πρέπει να το ξεχρεώσεις σε 25 χρόνια. Αυτό δεν θα σε πνίξει. Εύκολα το ξεχρεώνεις. Το ίδιο λοιπόν ονομαστικό χρέος, 50 δις, έχουμε και δύο περιπτώσεις. Το ένα είναι μη βιώσιμο, το άλλο είναι απολύτως βιώσιμο. Και τέλος, η βιωσιμότητα εξαρτάται και από σε ποιον χρωστάς. Αν χρωστάς στις αγορές, ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι μεγαλύτερος. Ενώ αν χρωστάς στους εταίρους σου, ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι πολύ μικρότερος. Επειδή όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του χρέους, εμείς μεθοδικά όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αλλάξαμε. Κόψαμε το ονομαστικό χρέος. Κουρέψαμε 105 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο κούρεμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Κόψαμε άλλα 20 δις αργότερα με επαναγορά χρέους σε χαμηλότερη τιμή. Μετατρέψαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας από ιδιωτικό σε χρέος προς κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Και μειώσαμε τα επιτόκια από πάνω από 5% που ήταν πριν 4 χρόνια σε κάτω από 2% σήμερα.
Ενώ, προσέξτε, τα επιτόκια στο χρέος μας με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από 0,7% ετησίως. Πάτε να τα βρείτε αλλού. Εξασφαλίσαμε επίσης επιμήκυνση της εξόφλησης. Από 6 χρόνια που έχουν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Σε πάνω από 16 χρόνια κατά μέσον όρο για το ελληνικό χρέος. Και τέλος το πιο σημαντικό. Στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 ήδη πετύχαμε. Όταν η Ελλάδα θα πιάνε τους δημοσιονομικούς της στόχους να μας δώσουν χαμηλότερα ακόμα επιτόκια για πολύ περισσότερα χρόνια στο μέλλον. Και εξόφληση ακόμα πιο πέρα στο μέλλον. Αυτή ήταν η λεγόμενη ανακούφιση χρέους που είχαμε πετύχει. Και αυτή η ανακούφιση χρέους επιτρέπει να διαπραγματευτείς μετά μικρότερα πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια. Τον έχουμε ανοίξει το δρόμο γι' αυτό. Έχουμε ήδη διαπραγματευτεί. Έχουμε ήδη πιάσει τους όρους για την ανακούφιση του χρέους. Και αυτό θα επιτρέψει χαμηλότερα πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι με την έξοδο από το μνημόνιο που προωθούσαμε και την πιστοληπτική γραμμή που θα παίρναμε και ο ρόλος της Τρόικα τότε θα άλλαζε εντελώς. Η παρουσία της, το είχαμε ήδη συμφωνήσει, θα ήταν πολύ πιο διακριτική και περιορισμένη μόνο για μερικούς μήνες ακόμα. Εσείς φοβάμαι θα την ξαναφέρετε πιθανώς με άλλο όνομα. Αλλά δεν υπάρχει αναγκαστικός δανεισμός, δηλαδή μνημόνιο, χωρίς αυστηρή επιτήρηση. Μπορείτε να το πείτε συμβόλαιο αντί για μνημόνιο. Μπορείτε να το ονομάσετε κάπως αλλιώς αντί για Τρόικα. Αλλά όπως και να το ονομάσετε, αυτή θα είναι η πραγματικότητα. Έρχεστε λοιπόν και μας κάνετε μαθήματα περί διαπραγμάτευσης χρέους. Μηδενίζετε κυριολεκτικά τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία που πετύχαμε. Εγκαταλείπετε το σίγουρο δρόμο και πάτε να κυνηγήσετε χήμερες με κίνδυνο να χάσετε τα πάντα. Πήγατε έξω και είπατε το προεκλογικό σας ποίημα. Τους είπατε για νέο ονομαστικό κούρεμα χρέους, εισπράξατε ένα όχι από όλους. Τους είπατε για συνδιάσκεψη χρέους, σας είπαν όλοι ένα ξέρω όχι. Τους είπατε για ένεα ή άλικτα ομόλογα, τα λεγόμενα perpetual. Μα είναι δυνατόν. Ανασύρατε, κύριε Τσίπρα, τα βάθη της ιστορίας, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποίησε η Μεγάλη Βρετανία για να καλύψει ανάγκες της εν ώψη του επταετούς πολέμου στα μέσα του 18ου αιώνα. Στη συνέχεια το χρησιμοποίησε και πάλι η Βρετανία για να καλύψει τις δαπάνες της στους Ναπολεόντιους πολέμους στις αρχές του 19ου αιώνα. Και τέλος στις αρχές του 20ου αιώνα για να καλύψει τις υπέροχες δαπάνες της στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Wow, που θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Ότι αυτό το πράγμα δεν χρησιμοποιείται πια από κράτη εδώ και πολλές δεκαετίες, κανένας σας δεν απασχόλησε. Ότι το χρησιμοποιούν σήμερα μόνον υπερχρεωμένες εταιρείες σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδονησία, αλλά με επιτόκια 8 και 9% προφανώς δεν το ξέρατε. Ότι και σε αυτά τα σύγχρονα ένα ομόλογα ο τόκος τους μεγαλώνει μετά από κάποια χρόνια και γίνεται ασύμφορος, υποθέτω ούτε αυτό το ξέρατε. Και αυτή η πρότασή σας έπεσε φυσικά στο κενό. Γιατί αυτό που σας είπα και έχουμε διαπραγματευτεί, η ανακούφιση χρέους, είναι πολύ καλύτερη. Δίνει χρονική επέκταση στις λήξεις, αλλά όχι για πάντα. Δίνει πιο χαμηλά επιτόκια για περισσότερα χρόνια και είναι εφικτό, δεν είναι πυροτέχνημα. Ελάτε να το κάνουμε. Και αφήστε αυτές τις άγονες περιπλανήσεις στα βάθη της χρηματοπιστωτικής ιστορίας. Λέτε σήμερα ότι θα προωθήσετε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Μπράβο σας. Αλλά τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έγιναν, πάτε να τις ανατρέψετε. Κανείς δεν είναι μαζί σας σε αυτό. Και μόνο γι' αυτό κινδυνεύετε να προκαλέσετε σύγκρουση σε όλους, με όλους. Λέτε ότι θα δώσετε έμφαση στο χτύπημα της φοροδιαφυγής. Μπράβο σας και μαζί σας. Αλλά όσα μέτρα πήραμε για το χτύπημα της φοροδιαφυγής, εσείς τα καταψηφίσατε. Λέτε θα χτυπήσετε τη διαφθορά. Μπράβο σας και μαζί σας. Αλλά όσα μέτρα πήραμε κατά της διαφθοράς στο δημόσιο, εσείς και τα καταψηφίσετε και τώρα πολλά τα ξυλώνετε. Η κυβέρνησή μας ψήφισε ήδη, παίρνοντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Ρωτήστε τη Λαζάρ. 2 εξειδικευμένα ελεγκτικά κέντρα. 1 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, μιας μονάδας ίσπραξης μεγάλων χρεών και μιας υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Εσείς τότε δεν τα ψηφίσατε, αλλά προχθές τα εξαγγείλατε, σας θυμίζω κύριε Τσίπρα. Εξαγγείλατε και μέτρα για ενδομηλικές συναλλαγές. Μα υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία. Την περάσαμε. Εσείς δεν την ψηφίσατε.
Τώρα απλώς την εξαγγέλλεται. Μιλήσατε ακόμα για το χτύπημα του αθρεμπορίου καυσίμων. Εμείς περάσαμε νόμο αυστηρότατο. Ήδη το κράτος εισπράττει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ετησίως. Και τρέξαμε όλους τους διαγωνισμούς για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού. Πολύ σύντομα θα έχουμε τον εξοπλισμό να γίνει και αυτό. Εσείς τώρα το θυμηθήκατε και το εξαγγείλατε. Λέτε ότι θα χτυπήσετε τη διαπλοκή μαζί σας. Θυμίζω ότι επί των ημερών μας η δικαιοσύνη έβαλε αρκετούς μεγαλόσχημους στη φυλακή. Εσείς θα δούμε τι ακριβώς θα κάνετε. Ακόμα μιλήσατε για εξεταστικές επιτροπές. Κανένα πρόβλημα. Κάντε όσες εξεταστικές επιτροπές θέλετε, κύριε Τσίπρα. Εμείς, εφόσον είναι σωστά στοιχειοθετημένα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Σας θυμίζω ότι τη διετία 2010 και 2011 η τότε κυβέρνηση έκανε 6 εξεταστικές επιτροπές εναντίον μας. Έψαξαν τα πάντα. Ακόμα και υποθέσεις που είχαν ξαναψαχτεί και δεν βρήκαν το παραμικρό. Αν θέλετε να κάνετε και 6 και 16 εξεταστικές επιτροπές, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Προσέξτε όμως, μη τελικά είναι όλα πυροτεχνήματα από προσανατολισμού για τα δικά σας τα διέξοδα. Αλλά κάνατε και μια σειρά εξαγγελίες εδώ πέρα από πράγματα που ήδη έχουμε κάνει. Το κοινωνικό τιμολόγιο για ρεύμα στα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα υπάρχει ήδη. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν γίνονται γιατί εμείς τους έχουμε απαγορεύσει. Την επαφή του πολίτη με το δημόσιο εμείς την έχουμε ελαχιστοποιήσει. Σε μερικές περιπτώσεις εντυπωσιακά. Δεν έχετε ακούσει ότι το 95% των φορολογικών δηλώσεων υποβάλλονται και διορθώνονται ηλεκτρονικά από το σπίτι. Δεν έχετε ακούσει ότι χιλιάδες πιστοποιητικά δίνονται ηλεκτρονικά. Για τις δεκάδες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις. Για ασφάλιση, για εργασία, δεν έχετε ακούσει. Για το ηλεκτρονικό κράτος που εμείς και το ψηφίσαμε και το εφαρμόσαμε. Ξένοι οργανισμοί το αναγνώρισαν. Αναβάθμισαν γι' αυτό το λόγο τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη την παγκόσμια της ανταγωνιστικότητας. Και εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι και το εξαγγείλατε ως κάτι που θα κάνετε εσείς. Το χτύπημα της γραφειοκρατίας με την ενιαία αδειοδοτική αρχή που θεσπίσαμε, δεν το έχετε ακούσει. Το νέο νόμο για πλούστευση διαδικασιών στην έγκριση επενδύσεων, δεν το έχετε ακούσει. Ότι όλα αυτά οδήγησαν να αναβαθμιστεί η χώρα κατά 111 θέσεις στη διεθνή κατάταξη του ΟΣΑ μέσα σε 2 χρόνια για έναρξη νέων επιχειρήσεων. Δεν το ξέρετε. Σας το λέω λοιπόν να το μάθετε. Υπάρχει ήδη. Κι όμως όπως όλα τα άλλα, εσείς και αυτό τότε το καταψηφίσατε. Και μια ακόμη εξαγγελία σας έκπληκτη ακούσαμε, που την έχουμε ήδη κάνει εμείς. Η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων από τους φυσικούς πόρους της χώρας είναι ήδη νόμιμος του κράτους, κύριε Τσίπρα. Τον οποίο εσείς τότε βεβαίως δεν ψηφίσατε. Και αφού δεν τον ψηφίσατε, τότε σήμερα τον εξαγγέλλετε. Ενώ ταυτόχρονα διώκνετε τις ξένες εταιρείες που ετοιμάζονταν να κάνουν προσφορές για να πάρουν άδειες έρευνας. Ωραίοι μεταρρυθμιστές. Σαν τον νέο Υπουργό Παιδείας, ο οποίος χθες δήλωνε όχι μόνο ότι θα επαναφέρει το άσυλο παρανομίας στα πανεπιστήμια, αλλά ότι καταργεί τα πρότυπα σχολεία γιατί λέει η αριστεία, αν είναι ποτέ δυνατόν, μοιάζει με ρετσινιά. Πράγματι, ωραίοι μεταρρυθμιστές είστε. Για να μην αναφερθούμε στη δημαγωγία σας ότι για πρώτη φορά τάχα χτυπάτε τα προνόμια του πολιτικού συστήματος. Θα αστείευεστε. Σας θυμίζω ότι η πρώτη απόφαση κυβέρνησής μας τον Ιούλιο του 2012 ήταν η σαρωτική μείωση δαπανών για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Μειώθηκαν τότε οι αποδοχές για πρώτη φορά όλων των κρατικών λειτουργών. Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτών, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, υψηλόμαθμων στελεχών στη διοίκηση. Κάποιες μειώθηκαν και ως 50%. Και ακόμα μειώθηκαν σημαντικά και προνόμια των βουλευτών που προϋπήρχαν. Αυτά τα κάναμε ήδη από τότε. Και εσείς βέβαια τότε δεν τα ψηφίσατε. Και δύο λόγια για το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές επανορθώσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση για πρώτη φορά αντιμετώπισε αυτό που δεν άγγιζε ως τότε κανένας. Τον ποσοτικό προσδιορισμό των αξιώσεων του ελληνικού δημοσίου. Το έκανε μεθοδικά και ήδη το πόρισμα της Επιτροπής είναι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και αυτό εμείς το προχωρήσαμε εδώ και 2 χρόνια. Και τις φυλακές υψής ασφαλείας που δημιουργήσαμε. Φαίνεται ότι πάτε και αυτές να τις καταργήσετε. Γιατί? Για να είναι πιο εύκολη η απόδραση, η σχέση με καταδικασμένους τρομοκράτες και επικίνδυνους ποινικούς. Φαίνεται ότι ακούμπησα κάποιες ευαίσθητες λεπτές χορδές μια συγκεκριμένη συνιστόσα. Μια συνιστόσα συγκεκριμένη. Όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν ειδικές φυλακές για τέτοιους κακοποιούς. Η Ελλάδα τώρα μόλις απέκτησε, εσείς γιατί τις καταργείτε?
Τέλος, μη διανοηθείτε να παίξετε με τα διεθνή ρίσματα και τις συμμαχίες της χώρας. Τις χτίσαμε με πολύ κόπο. Τα κρατήσαμε μέσα σε δύσκολες περιπτώσεις. Τα έχουμε απολύτως ανάγκη για την ασφάλεια της χώρας μας. Δικαίωμα αυτά να τα παίξετε στα ζάρια δεν έχετε. Εντολή για να αλλάξετε τις συμμαχίες της χώρας δεν πήρατε από τον ελληνικό λαό. Εμείς τα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια με τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας να χειροτερεύουν συνεχώς, καταφέραμε και κρατήσαμε τις ισορροπίες. Προσέξτε, μην τις ανατρέψετε. Καταφέραμε να ενισχύσουμε τις θέσεις της Ελλάδας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Ενώ δημιουργήσαμε νέες στρατηγικές συμμαχίες με χώρες εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Ευρώπης. Από την Αίγυπτο στο Ισραήλ και από την Κίνα ως το Αζερμπαϊτζάν. Αν θέλετε να το συνεχίσετε αυτό, εμείς απολύτως είμαστε μαζί, θα σας στηρίξουμε. Αλλά από κάποιες πρώτες κινήσεις σας, άγαρμπες, δείξατε ότι και τις παραδοσιακές συμμαχίες θα τραυματίσετε και τις νέες θα χαλάσετε. Και κάτι σημαντικό. Ξεκινήσαμε το μεγάλο διαγωνισμό για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της ΑΟΣ. Είναι απαραίτητο εδώ να έχουμε ισχυρές από εταιρείες, ισχυρές διεθνείς υποψηφιότητες. Για λόγους που ο καθένας καταλαβαίνει. Που ο καθένας καταλαβαίνει. Άρχισαν να έρχονται οι εταιρείες αυτές. Τους διώξατε μέχρι τώρα. Προσέξτε το. Προσέξτε καλά. Γιατί η περήφανη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα με στηρίγματα παντού. Μια απομονωμένη Ελλάδα δεν είναι υπερήφανη, δεν είναι καν ασφαλής. Κινδυνεύει άμεσα και δεν θέλω να πω σε αυτό τίποτα άλλο. Αλλά είστε υπόλογοι από εδώ και πέρα για ό,τι συμβεί. Και κάτι ακόμα. Μην μπερδεύετε τους αγώνες ελευθερίας του έθνους μας, τα ηρωικά όχι των πατεράδων μας, με τη σύγχρονη αγωνία για περισσότερα δανεικά. Το να έχεις ανάγκη συνεχώς από δανεικά δεν είναι ελευθερία, κύριε Τσίπρα, είναι εξάρτηση. Το να πάψεις δανεικάς, να ζητάς συνέχεια δανεικά, είναι και αξιοπρέπεια και ελευθερία. Εσείς φοβάμαι μας πάτε σε νέα δανεικά. Και βέβαια, τις προγραμματικές δηλώσεις σας δεν θα τις ψηφίσουμε. Γιατί μαρτυρούν στην καλύτερη περίπτωση τη σύγχυσή σας και στη χειρότερη την πρόθεσή σας να σπρώξετε τη χώρα σε σύγκρουση με όλους και σε απομόνωση από όλους. Να την οδηγήσετε σε περιπέτειες που εμείς κάναμε και θα κάνουμε τα πάντα για να τις αποτρέψουμε. Δεν πρόκειται, παραλαμβάνω, εμείς να σας υπονομεύσουμε, όπως κάνατε εσείς σε κάθε μας βήμα. Ούτε βέβαια πρόκειται να επιτρέψουμε να πάτε την Ελλάδα στα βράχια. Αν εγκαίρως αλλάξετε την πολιτική σας, θα είμαστε δίπλα σας να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Να ξέρετε όμως πως όσο αργείτε, τόσο τελικά μεγαλώνει ο λογαριασμός. Θα τον πληρώσει ο λαός, εσείς θα το χρεωθείτε. Όπως θα χρεωθείτε αν προχωρήσετε σε αυτά που ακούγονται για εκλογές της δραχμής ή για δημοψήφισμα. Τελικά πού το πάτε, σε ρήξη, σε δημοψήφισμα? Ελπίζω όχι. Θα μας πάει 100 χρόνια πίσω. Και μόνο η λέξη δημοψήφισμα που άρχισαν να τη λένε κάποιοι δικοί σας θυμίζει τη μεγάλη κρίση που προκάλεσε κάποιος άλλος πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον Νοέμβριο του 2011. Το φάντασμα τότε της δραχμής στρογγυλοκάθισε απειλητικά πάνω από τη χώρα για πολύ καιρό. Κάναμε πάνω από 1-1,5 χρόνο για να το διώξουμε αυτό το φάντασμα και να συνεφέρουμε την Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι να έχετε κατά νου να μας ξαναφέρετε τα ίδια. Ούτε να το σκέφτεστε. Και πείτε και στους δικούς σας που μιλάνε γι' αυτό να το κόψουν. Και εγώ αύριο, επειδή κάτι άκουσα από τον υπουργό σας, πηγαίνω στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν θα πάω εκεί ως αντίπαλός σας. Θα πάω για να στηρίξω την Ελλάδα όπως έκανα πάντα. Φροντίστε εσείς να μην δίνετε όπλα στους εχθρούς της Ελλάδας. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, σας το λέω εντύμως. Αλλά πρέπει να το θελήσετε κι εσείς. Τελειώνω με κάτι που πιστεύω βαθύτατα. Η Νέα Δημοκρατία προσέφερε πολλά στην ανόρθωση της χώρας. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στη χώρα και η Νέα Δημοκρατία είναι εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ακόμα και για τα μάτια εκείνων που δεν την ψήφισαν. Αυτόν τον ρόλο θα συνεχίσουμε και θα τον παίξουμε στο ακέραιο. Γιατί η ευθύνη δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και το να αγαπάς την πατρίδα σου και να την υπηρετείς από οποιαδήποτε θέση είναι αρετή, δεν είναι ελάττωμα. Η πολιτική ευθύνη είναι για τους δυνατούς, δεν είναι για τα κορόιδα. Και ανταμείβεται τελικά. Και ας δοκιμάζεται προσωρινά. Αυτά τελευταία δεν τα λέω, κύριε Τσίπρα, ως αντιπαράθεση με εσάς. Να σας βοηθήσω, τα λέω, να σας προειδεάσω. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας
που δεν του φτάνουν τα λόγια. Θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πού το πάτε? Τι θα κάνετε με τις υποχρεώσεις της χώρας? Πώς θα τις χρηματοδοτήσετε? Πώς θα κρατήσετε την Ελλάδα στο ευρώ, αν δεν πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και αν δεν υπάρχει ρευστότητα? Να ξέρετε ότι στη Βουλή αυτή υπάρχουν φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που δεν θα σας αφήσουν να εκτροχιάσετε τη θέση της χώρας μας από την Ευρώπη. Αν δεν ξεκαθαρίσετε αμέσως το ταπείο, θα υπάρχει περίπτωση να γίνετε υπαίτιος κακών εξελίξεων. Με δική σας ευθύνη. Μας καλέσατε να σας στηρίξουμε. Δηλαδή να κάνουμε εκείνο που εσείς δεν κάνατε. Εμείς θα το κάνουμε, κύριε Τσίπρα. Φτάνει η πηξίδα σας να μην δείχνει τα βράχια. Αν σας στηρίζουμε, σας το ξαναλέω. Αν σας το ξαναλέω, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φωνάζετε και είστε και καινούργοι περισσότεροι. Υπάρχει κάτι χειρότερο από την κολοτούμπα. Να την πας κατευθείαν τη χώρα στα βράχια, αυτό να θυμάστε. Αν σας στηρίζουμε, σας το ξαναλέω, είναι γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε απρόβλεπτες και επικίνδυνες καταστάσεις για τον τόπο και γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Από τη στιγμή που εσείς διαχειρίζεστε τις τύχες της χώρας, αν δείξετε υπευθυνότητα, θα βρείτε από εμάς περισσότερη στήριξη από όσο φαντάζεστε. Αν όμως συνεχίσετε το δρόμο της ανευθυνότητας, τότε η παράταξή μας και εγώ θα κάνουμε το κάθε τι για να μην το πληρώσει η χώρα. Ευχαριστώ πολύ.